Να επιστρέψουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα από ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο Έλληνες, ο πυροσβέστης και ο φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμψυχρό δολοφονία του μετανάστη από το Πακιστάν στα Πετράλωνα, με την δικαιολογία ότι τους έκλεισε με το ποδήλατό του. Στα σπίτια τους, μετά από έρευνα της αστυνομίας, βρέθηκε ένα ολόκληρο αποστάσιο αλλά και 50 φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Στην Πάτρα, τώρα, 8 μήνες μετά την εμψυχρό δολοφονία του 30χρονου κατοίκου της πόλης από τρεις Αφγανούς λαθρομετανάστες, με ασήμαντη αφορμή, ένα σκύλο που τους ενοχλούσε, με όλα τα επεισόδια που ακολούθησαν και είχαν μετατρέψει τους δρόμους της Αχαϊκής πρωτεύουσας σε πεδίο μάχης, το πρόβλημα με τους παράνομους αλλοδαπούς δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Κατά δεκάδες προσπαθούν καθημερινά να τρυπώσουν στα πλοία για Ιταλία, μένουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στους δρόμους και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και στο λιμενικό και στην αστυνομία, που όμως σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Να δούμε την έρευνα της Ελίζας Καλίτση. Τρεις μήνες μετά την επιχείρηση Ξένιο Ζεύς, οι μετανάστες επέστρεψαν στην Πάτρα και μαζί τους η ανησυχία και ο φόβος των κατοίκων, οι οποίοι βλέπουν ότι γίνονται στο ίδιο έργο θεατές. Πώς δεν ανησυχούμε? Εγώ έχω αυτά τα παιδιά και εξεγγόνια. Τι θα γίνει? Είναι προκλητική. Σου ζητάνε, δεν τους δίνει, σε βρίζουν. Την άλλη φορά σου δώσαν το παιδί εδώ. Τα πράγματα το ίδιο είναι και απαράλλακτα. Στο ίδιο εγώ θεατές. Κάνουν μια επιχείρηση στο Ξένιο Ζεύς, αλλά τίποτα, σαν να μην έφυγαν καθόλου. Εμείς ζητάμε από τη συνταγμένη την πολιτεία να το λύσει το πρόβλημα οριστικά και η αστυνομία να εφαρμόσει τους νόμους. Στην περιοχή που τον περασμένο Μάιο δολοφονήθηκε ο 30χρονος Θανάσης Λαζανάς, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει. Πόσο μάλλον όταν οι τρεις Αφγανοί δράστες διαφεύγουν της σύλληψης, οι δύο γιατί δεν εντοπίστηκαν ποτέ, ο τρίτος γιατί συνελήφθη μεν, αλλά κατάφερε να αποδράσει. Το γεγονός της απόδρασης μάλιστα αποκαλύφθηκε μόνο όταν ξεκίνησε η δίκη και ο κατηγορούμενος ήταν απόν. Για την ακρίβεια, οι μετανάστες δεν απομακρύνθηκαν ποτέ επί της ουσίας από την Πάτρα. Διασκορπίστηκαν και τώρα βρίσκονται και πάλι σε σημεία διαφυγής. Στο λιμάνι και τους δρόμους από που διέρχονται οι Ιταλίκες, τις οποίες πολιορκούν για να κρυφτούν. Το σκηνικό λοιπόν δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος διακίνησης, καθώς τα κυκλώματα έχουν σφυρηρύνει ακόμη περισσότερο την ούτως ή άλλως σκληρή στάση τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη πια. Οι διακινητές φορτώνουν τον κόσμο σε μικρά πλοιάρια που φεύγουν πια όχι από το λιμάνι αλλά από οπουδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, χωρίς καμία ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό έχουμε και συνεχώς ναυάγια. Πλέον άνθρωποι μπαίνουν είτε σε μικρά πλοιάρια, είτε σε, όχι σε κρύπτες ακριβώς, στα πιο δυσπρόσιτα σημεία που μπορούμε να φανταστούμε, με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους. Αυτά βεβαίως ισχύουν για όσους έχουν να πληρώσουν τα 2.000 ευρώ που ζητούν οι μεσάζοντες. Οι υπόλοιποι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, μην έχοντας άλλη επιλογή. Έλεγχος γίνεται? Δειγματοληπτικός μόνο, απαντούν οι λιμενικοί, καθώς αδυνατούν να ελέγξουν κάθε φορτηγό που μπαίνει στο λιμάνι. Γίνεται έλεγχος στις περισσότερες δαλίκες, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και φορτία τα οποία δυσκεραίνουν το έργο των λιμενικών. Ούτε καν ο στοιχειώδης, λένε οι αστυνομικοί, αφού υπάρχουν ελλείψεις στις δυνάμεις. Με τον καιρό οι μετανάστες επέστρεψαν και πάλι στην Πάτρα, προσπαθώντας με τον έναν τον άλλον τρόπο να εισέλθουν στο λιμάνι και να οδηγηθούν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της τοπικής αστυνομίας αλλά και του λιμενικού, αφού με τη λειψανδρία που υπάρχει δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα σημεία από τα οποία θα μπορούσαμε να περάσουμε. Έτσι, ακόμη και οι 5 ή 10 λαθρομετανάστες που καταφέρουν να περνούν προς την Ιταλία κρατούν ανοιχτό το δρόμο για τους υπόλοιπους, αλλά και την πληγή για τους κατοίκους.